Επιτάχυνση των λουκέτων στην αγορά προβλέπει ο εμπορικός κόσμος, καθώς το εφιαλτικό σενάριο για το άνοιγμα πολυκαταστημάτων και πολυεθνικών όλες τις Κυριακές του χρόνου αποτελεί, όπως λένε, πραγματικότητα με τη βούλα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο, όπως είπαν, αγνόησε τις διαμαρτυρίες όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πριν αλέκτορ λαλήσει, την τελευταία στιγμή και πριν ψηφιστεί ή υπερψηφιστεί η ρύθμιση αυτή, πέρασαν μια τροπολογία ότι μπορεί να είναι ανοιχτά και όλα τα καταστήματα φρασάιζε. Αυτό και μόνο δείχνει ότι αυτά περί 250 μέτρων κλπ. Δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μόνο προφάσεις. Διότι αυτό δείχνει ότι κάτι άλλο βρώμικο παίζεται όταν βάζουν στο παιχνίδι τα πολυκαταστήματα. Εγώ θυμάμαι τώρα και πάρα πολλά χρόνια που πήγαινα στο Λονδίνο που σπούδαζε ο γιος μου και ήταν τα πολυκαταστήματα μέχρι τις 7 η ώρα ανοιχτά και για να ενισχύσουν την τοπική οικονομία στις διάφορες περιοχές τα μικρά καταστήματα ήταν μέχρι τις 12 ανοιχτά. Δηλαδή τον περιορισμό και την απαγόρευση την είχαν τα μεγάλα καταστήματα, όχι τα μικρά καταστήματα να ανταγωνιστούν τα μεγάλα. Στο παραπέντε, το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργούν όλες τις Κυριακές του χρόνου τα καταστήματα που έχουν ανοίξει με τη μέθοδο του franchising, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο και στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, όπως αναφέρουν έμποροι και στο Ηράκλειο. Από εδώ και στο εξής, και με μια προσφυγή που θα κάνω περί νόμου περί ανταγωνισμού, οι μεγάλες πολυεθνικές πολυκαταστήματα θα ανοίγουν όλα. Δυστυχώς, οι φόβοι μας επαληθεύονταν με τον πιο τραγικό τρόπο. Και δυστυχώς αυτή η τροπολογία, αν εφαρμοστεί, θα είναι η ταφόπλακα του λιανικού εμπορίου. Πρέπει να προβληματίσουν τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζηδάκη σαν Υπουργό Ανάπτυξης, ας μην μένει μόνο στο ανάπτυξης για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και για τα πολυκαταστήματα, να μείνει από εδώ και πέρα να σχεδιάσει την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Οι εξελίξεις προκαλούν οργή και στους κόλπους των ιδιωτικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα απαντήσουν με το κλείσιμο των καταστημάτων που θα επιχειρήσουν να ανοίξουν τις Κυριακές. Δεν θα αφήσουμε κανένα κατάστημα να λειτουργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μαζί λοιπόν με τους εργαζόμενους, σε συμμαχία με τις δυνάμεις του εμπορίου, την ΠΑΣΕΒΕ, θα απαιτήσουμε να μην ανοίξει κανένα κατάστημα Κυριακή. Την ίδια ώρα, αντιπεριφερειάρχες υποχρεούνται σε διάστημα 3 μηνών να εκδώσουν απόφαση για τις Κυριακές που θα λειτουργούν τα καταστήματα. Εδώ μας χρησιμοποιούν ως σάκο του μπόξ. Και θα έχουμε γροθιές από τους εμπόρους, γροθιές από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τα εργατικά κέντρα. Η περιφέρεια θα αναλάβει τη δική της ευθύνη ώστε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πολλών. Και οι πολλοί στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που εργάζονται στο εμπόριο. Το ζήτημα θα τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν συναντήσεις με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Αν τα εμπορικά καταστήματα ανοίξουν, δεν μπορεί να μην ανοίξουν οι παροχές υπηρεσιών, οι εταιρείες security που θα φυλάνε τα καταστήματα, οι αποθήκες που θα τροφοδοτούν τα καταστήματα, όλος ο κλάδος και της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, ταυτόχρονα την επόμενη μέρα θα δουλεύει τις Κυριακές χωρίς προσαύξηση 75%, μια και η Κυριακή θα θεωρείται εργάσιμη μέρα.